ομάδα μας, όπως το κάνουμε πάντα, να κερδίσουμε. Και επειδή θα υπάρχουν πολλοί καινούργιοι παίχτες και θα έρθουν κι άλλοι, μέσα σε... μπορεί αυτές τις μέρες να πάρουμε ένα πολύ καλό έξτρα. Για δύο πάμε. Τέλος πάντων, ο ένας είναι πολύ καλός παίχτης, πάρα πολύ καλός. Σε μεγάλο βαθμό πολύ καλός παίχτης. Πάμε για σεντρεφόρα ακόμα. Και θέλω να πω ότι αυτό το έργο το καινούργιο των παικτών που έχουν έρθει, μην περιμένετε από αύριο ή την άλλη Κυριακή να δείτε. Αυτό το έργο θα αποδώσει σιγά σιγά, γιατί είναι όλοι τους καλοί παίχτες, θα αποδώσει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και ακόμα καλύτερα του χρόνου. Γιατί αυτοί που έχουν έρθει δεν είναι για να φεύγουν. Έτσι. Εκεί θα φανεί το έργο. Σιγά σιγά, όχι από την πρώτη μέρα, ούτε από τη... μετά από 10 μέρες. Σιγά σιγά θα δείτε τους παίκτες μας και όπως και εγώ βέβαια. Εγώ είμαι αισιόδοξος βάσει αυτών των παίκτων που έχουμε πάρει, τους οποίους δεν τους ξέρω όλους, αλλά τους 3-4 τους έχω δει στην Ισπανία. Πιστεύω ο προπονητής και ο μάνατζερ τέλος πάντων να έχουν κάνει καλή επιλογή και δεν έχουν και λόγο, γιατί παίζουν και αυτή την καριέρα τους, παιδιά. Αν ήταν, θα είχαμε πάρει παίκτες όπως ανησυχούσατε εσείς και τελευταία ανησυχούσα κι εγώ. Είχαμε αργήσει, αλλά σας είχα πει τότε ότι δεν είναι εύκολο να πάρεις παίκτες με τη μία καλούς. Δεν έρχονται αυτοί με τη μία. Θέλουν και αυτοί να κοιτάνε άλλες αγορές, άλλα πρωταθλήματα, άλλα λεφτά. Τέλος πάντων, αυτό. Και θα ήθελα να πω έτσι και κάτι για τον Παναθηναϊκό. Μάλλον για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Σας έχει πιάσει μια ανησυχία, βλέπω, για τον James. Εσείς έχετε πάρει τον Σλούκα. Τι ανακατεύεστε τώρα με τον James. Δεν πειράζει τον Σλούκα. Τι σας νοιάζει αν θα έρθει στον Ολυμπιακό. Βλέπω ότι σας έχει πιάσει μια τρακημία. Έχετε τον Σλούκα. Και σκέφτεσαι τον James. Όχι ρε. Άσε ρε. Καμία σχέση. Ο Σλούκας είναι 5 φορές καλύτερος. Σας το λέω εγώ. Οπότε μην ασχολείστε με τον James. Γιατί τέτοια ανησυχία, τέτοια τρεμούρα. Έχεις πάρει τον Τζόρνταν της Ελλάδος και σκέφτεσαι το... ποιο να... Το Στόκτο... Πού το θυμήθηκα, ο άτιμος. Όχι ρε. Λοιπόν, το Στόκτον ήθελα να πω. Λοιπόν, ξαναλέω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ξαναλέω, θερμή παράκληση. Όσοι πάρετε τηλέφωνο, ό,τι και ομάδα να είστε, θέλω να συλληπιθείτε την οικογένεια του παιδιού. Έτσι λέει η ανθρωπιά μας. Έτσι λέει η κάθε καρδιά οποιοδήποτε ανθρώπου τη στιγμή που δεν είναι εγκληματίας. Ας τους φανατισμούς τους έχουμε μέχρι εδώ. Αν βριστούμε, βριστούμε. Μακάρι να το βρίζανε το παιδί εχθές. Να τον βρίζανε όλοι. Θα ζούσα όμως σήμερα. Α, δεν τον βρίσανε. Και πάλι για τελευταία φορά, έτσι, γιατί δεν θέλω συλληπιτρία στη μαμά του, στον μπαμπά του. Αυτοί κλαίνε, παιδιά. Και θα κλαίνε μέχρι να τελειώσει η ζωή τους. Είναι κρίμα. Μην ξαναγίνει άλλη φορά, τα είπα και πριν. Απλά το υπενθυμίζω και θέλω να μου κάνετε αυτή τη φορά τη μοναδική χάρη που σας έχω ζητήσει. Όσοι παίρνετε τηλέφωνο να λέτε συλληπιτήρια. Στην οικογένεια του παιδιού. Τίποτα άλλο. Πάμε σε γράμμες.